ήρθατε στην ανταλλαγή δώρων 2021! Να πω ότι είναι δεύτερη ανταλλαγή του 2021. Γιατί την περσινή την κάναμε φέτος τον Ιανουάριο. Ναι, την κάναμε 2 Ιανουαρίου νομίζω ήταν. Γιατί τα δώρα δεν ήρθαν ποτέ. Ναι, λόγω της όλης της κατάστασης είχαν καθυστερήσει. Οπότε θα κάνουμε φέτος 2 ανταλλαγές δώρων. Ποια συνεχόμενη χρονιά είναι? Δεν έχω ιδέα. Πιστεύω είναι τέταρτη, πέμπτη. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, για πολλωστή συνεχή χρονιά είμαστε εδώ με την Κατερίνα. Ανταλλάζουμε δώρα, έχουμε ψωνίσει μία για την άλλη. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα ανοίξω τα δώρα που μου πήρε η Κατερίνα και στο κανάλι της Κατερίνας εννοείται θα δείτε τα δώρα που της πήρα εγώ. Τα οποία δεν έχω δει ακόμα γιατί ακόμα δεν γύρισαμε το βίντεο, αλλά είμαι σίγουρη θα είναι τέλεια. Πάμε να ξεκρεστούμε! Πάμε! Είναι άλλο κανάλι, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα δώρα βρίσκονται κάτω από αυτό το σάκο. Δεν τα έχω βάλει μέσα. Δεν ξέρω αν θέλω να τα βάλω γιατί είναι πολύ όμορφα και λίγο δεν θέλω να χαλάσουν. Θα χαλάσουν να μπουν κάτω από το σάκο. Να τα δω. Μέσα στο σάκο, ναι. Πήρε. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου εμένα με όλο αυτό τώρα, Κατερίνα? Δεν θες να τα χαλάσεις? Όχι, θέλω να τα χαλάσω, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Ότι κάθε χρόνο λέω, γεϊ, θα κάνω φέτος καλύτερο packaging από την Κατερίνα. Και κάθε χρονιά το κάνεις όλο λίγο καλύτερο. Οπότε εγώ όσο καλύτερο και να κάνω, δεν βγαίνει ποτέ αρκετά καλό. Είμαι σίγουρη θα είναι τέλεια. Ξεκινάμε! Παίρνω ό,τι θέλω. Περίμενα να σκεφτώ. Άντε, πάρε ποιο θες, ξέρω. Ωραία, όχι, μην πάρεις αυτό, είναι το πιο χάλια. Αλήθεια. Ναι. Ωραία, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Ωραία. Μα δείτε packaging, ρε παιδιά. Από πίσω. Συμβαίνει αυτό γενικά. Δεν είναι πολύ ανθρώπινο. Θα τα ξεμπορούσα είναι. Αυτό είναι ρούχο, γιατί το βλέπω έτσι πολύ εύκαμπλο. Είναι κάτι που γίνεται δώρο τα Χριστούγεννα γενικά. Συνηθίζεται. Όχι, έχει χτίσει ήδη το κλάμα. Έλα ρε. Είναι πιτζάμες. Ναι, γι' αυτό σου είπα συνηθίζεται για Χριστούγεννα. Έλα, τια. Είναι πιτζάμες friends. Αχ και μπράβο που έφερε κοντομάνικι, γιατί πλέον δεν φοράω μακρύ μάνικες πιτζάμες ποτέ. Να σου πω την αλήθεια, δεν το παρατήρησα, αλλά είναι πολύ ωραία. Αυτά είναι τύπου Funko Pop τα ανθρωπάκια. Ρε, είναι τέλειες. Έχει όλους τους χαρακτήρες και τα γράφει friends. Και οπότε σκέφτηκα, χριστουγεννιάτικο δώρο, πιτζάμες και είναι και friends. Τι συνδυασμός είναι αυτός? Ωραία, ευχαριστώ. Τίποτα. Ωραία, overwhelming. Πάω στο επόμενο. Λοιπόν, να σου δώσω κάτι κάπως σχετικό. Λίγο κολλάει ρε παιδί μου. Αυτό. Βιβλίο. Σαν βιβλίο, δείτε το λίγο. Είναι βιβλίο friends, είναι βιβλίο Harry Potter. Τι είναι? Πού κολλάει πιτζάμα friends με το βιβλίο Harry Potter δεν ξέρω. Έχεις πιστεί ότι είναι? Έλα ρε, βιβλίο μου. Απλά πείτε μου πότε μπορώ να αρχίσω να κλαίω σε αυτήν εδώ την ανταλλαγή. Θέλεις να το δείξεις? Ναι, σωστά. Είναι η παλέτα της Makeup Revolution Friends Edition. Έχω δοκιμάσει από αυτή την συνεργασία γενικότερα και άλλα προϊόντα. Κάποιες ακόμη παλέτες που ήταν πάρα πολύ καλές. Και οπότε σου πήρα αυτήν που θεωρώ ότι θα έχει πολύ καλή απόδοση. Γενικά γιατί και άλλες ήταν πολύ καλές. Σοκ. Βρυδές! Είναι σαν πλακέτα. Παιδιά, πεθαίνω. Θέλω να την ανοίξω. Τη σπάει, λέει. Έχει και highlighter νομίζω. Και είναι όλες οι σκιές ονόματα από τους χαρακτήρες. Παιδιά, δείτε λίγο. Όλες οι σκιές είναι ονόματα από χαρακτήρες. Θα σου πω ποια είναι η αγαπημένη μου. Η αγαπημένη μου είναι. Ugly Naked Guy! Ugly Naked Guy! Fan Bobby, Paolo, Marcel. Έλα ρε. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσους έχετε χάσει τις εξελίξεις, το Friends ήταν η σειρά που με συντρόφευσε το 2021 και μου στάθηκε σε όλες τις στιγμές. Γι' αυτό χαίρομαι τόσο πολύ τώρα. Έφαγε τρελό κόλλημα. Βασικά είδε τη σεζόν όλες και μετά τις ξαναείδε. Και εγώ τις είδα όλες μαζεμένες, αλλά δεν τις ξαναείδα. Νομίζω όποιος ξεκινάει το Friends απλά το βλέπει ασταμάτητα και μετά θέλει να το ξαναδεί. Και σε αυτό το σημείο είναι η φάση του βίντεο που λέω ότι της Κατερίνας το δέρω πολύ πιο ωραία. Έλα ρε, κάθε χρόνο έτσι λες και πολύ ωραία είναι τα δικά μου. Τελείωνε, πάμε επόμενο. Ωραία, να πάρω αυτό τώρα ή θα είναι πολύ. Ναι, πάρτο, αλλά είναι το πιο χάλια να ξέρεις. Είναι πολύ χάλια. Μα δείτε το packaging όμως πριν το ανοίξω. Το packaging είναι ξεκάθαρα πολύ πιο ωραίο από το δώρο μέσα. Έλα ρε, όχι. Λοιπόν, έχω πάρει κάτι. Βασικά αυτό ήταν το τελευταίο δώρο. Έπρεπε να πάρω κάτι ακόμα έξτρα, αλλά με λίγα χρήματα γιατί με βάση το budget που είχαμε βάλει δεν μου έμεναν και πολλά. Οπότε το είδα και κάπως το συνέδεσα. Με τι, με μένα? Κάπως ναι. Τι είναι, τι που μαχαιροπύρουνα. Τέλειο! Είναι κουπάτι για να φτιάξεις gingerbread σπιτάκι. Τέλειο! Βασικά το πήρα γιατί σε ένα βίντεο είχαμε κάνει εμείς ένα gingerbread σπιτάκι. Το είδα πρόσφατα και είχαμε εκτυπώσει φωτογραφίες και το κόβαμε έτσι. Και ήμουν σε φάση, όχι, περίμενε, θα πάρω αυτό. Αν θες να το ξανακάνεις, να γίνει σωστά. Τέλειο! Και επίσης, εκτός από αυτό, είχε βγει χάλια. Δεν στηριζόταν με τίποτα. Είχαμε βάλει ποτήρια μέσα στο σπιτάκι για να μην πέφτουν οι πλευρές. Είχαμε κάνει χάλια μαρέγκα. Δεν ξέραμε ούτε μαρέγκα να κάνουμε τότε. Γιατί τώρα ξέρουμε και κάνουμε υπέροχη μαρέγκα ένα
πράγμα. Δεν ξέρουμε. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Επόμενο. Πάρε. Θα σου πω πάρε αυτό. Μπορεί να μου το δίνει κι εσύ. Δεν κάποια δηλαδή... θα σε δίνω εγώ, κάποια παίρνει εσύ. Πού θυμάσαι τώρα ποιο είναι ποιο. Τώρα που τόσο είναι. Σήμερα το τύλιξα, δηλαδή εντάξει. Θα το ανοίξω με... Αυτό μπορεί και να σπάσει, οπότε εντάξει. Πολύ ευλάβεια. Αυτό είναι κάτι που είναι Αντωνία, σε ταιριάζει πολύ. Τι είναι, 22-20... Yeah! Άντε γεια! Εντάξει, λατρεύω Yankee Candles, πεθαίνω, άντε γεια! Είναι ένα χριστουγεννιάτικο σετάκι. Αχ, να τα μυρίσω. Είναι τα χριστουγεννιάτικα αρώματά τους. Κοιτάξτε, μην είναι συσκευασίες, οπότε αν κάποιος σου αρέσει πολύ, μπορείς να πάρεις και τη μεγάλη συσκευασία. Και μου φάνηκε έτσι cute δωράκι. Παιδιά, είχα πάρει πέρσι ένα που λέγεται Christmas Cookie και είναι το πιο ωραίο. Σας το έχω δείξει σε 300 vlog, έστω και ένα vlog να έχετε δει, σίγουρα θα το έχετε πετύχει. Αχ, μυρίζει ωραία. Και γενικά μυρίζει όλο το σπίτι μυρίζει. Μετά. Είναι φανταστικά. Αυτό είναι το Twinkling Lights. Αχ, αυτό πρέπει να είναι το πιο ωραίο. Το πράσινο είναι λίγο καθαριότητα μυρίζει. Tree Farm Festival. Ρε, ευχαριστώ. This is so nice. Έχω κάτι το οποίο ταιριάζει με αυτό. Να σου το δώσω. Επόμενο. Τι αναπτυρά. Η θήκη για κερί. Δεν μπορώ να σου πω. Θα σου το δώσω και... Ναι, αυτό. Είναι μακρύς αναπτύρα. I can't tell you. Αλλά είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Και άμα δεν ξέρεις τι είναι, θα σου εξηγήσω και θα δεις πόσο χρήσιμο είναι. Πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι κάτι που δεν ξέρω ότι υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ ρε παιδί μου, αλλά είναι. Είναι κάτι που χρειάζεσαι. Ξέρεις τι είναι. Τι είναι για να σβήνεις κεριά από απόσταση. Α. Είναι candle trimmer. Δηλαδή, άκου να δεις τώρα αυτό. Βγάλε αυτό, βγαίνει τσικιτσίκι. Λοιπόν, perfect wick trimmer. Κόβεις το φυτίλι από το κερί ώστε να μην κάνει πολύ φλόγα. Ναι, και επίσης αυτό είναι κακό γενικότερα και για το χώρο. Και ας πούμε, αν το έχεις κοντά σε τοίχο, μπορεί να σου το μαυρίσει. Οπότε είναι ό,τι πιο χρήσιμο για ανθρώπους που ανάβουν κεριά. Καλό! Νομίζω ότι ήταν για να το σβήνεις αντί να κάνεις υποτίθεται αυτό. Που δεν το κάνει κανείς, απλά το ψάχνεις. Όχι, είναι για να το κόβεις. Δυνατό! Τώρα, έχουν μείνει 4 πραγματάκια. Okay. Τα 2 είναι τα καλύτερα δώρα. Τι είναι. Έλα τώρα, συγγνώμη. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλύτερο από αυτό. Είναι καλύτερα. Εγώ τουλάχιστον για καλύτερα τα πήρα. Τώρα, άμα δεν είναι καλύτερα, τι να σου πω. Μπορεί και να μην είναι, γιατί δεν ξέρω. 2 είναι τα καλύτερα, το 1 είναι το δώρο και το άλλο είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο. Okay, ναι, γιατί είχαμε πει ότι να πάρουμε ένα δώρο έτσι λίγο πιο καλό. Ναι, το δώρο δηλαδή είναι το big. Εγώ νόμιζα ότι είναι αυτό, αλήθεια. Το big δώρο θα ήταν αυτό. Πάμε παρακάτω. Τι μου πήρες, ένα διαμάντι. Όχι ρε, αλλά εντάξει, πήρα κάτι πιο ωραίο. Και το έχω τώρα τόσο χαϊπάρει και δεν θα της αρέσει καθόλου. Παίζει να σου αρέσει το άλλο πιο πολύ από το δώρο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ας ανοίξεις αυτό. Όχι, θα κλάψω. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν έχει καταλάβει κανείς τι είναι αυτό. Από το κοινό κανείς, εμείς εντάξει. Εντάξει, είναι Πανδώρα, ξεκάθαρα charm. Ήθελα να σου πάρω κι εγώ και ήθελα αυτό να είναι το δώρο για σένα. Αλλά δεν σου λέω γιατί δεν σου πήρα. Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν σου πήρα. Εντάξει. Μέχρι εκεί, τελεία. Έλα ρε. Άνοιξε το, άνοιξε το. Άνοιξε το. Δεν μπορώ να το παρακαλώ. Άνοιξε το, γρήγορα. Το φορά, όχι, 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 θέλω το χρόνο μου. Θα συγκινηθώ. Όχι, εντάξει. Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι τόσο όσο έχουμε ενθουσιαστεί. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι καλύτερο από τον Όλαφ ή όχι. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Όλαφ είναι γλυκά. Περίμενε. Είναι το δώρο αυτό. Όχι, αλλά μπορεί στο μυαλό σου να γίνει, δεν ξέρω. Άμα σ' αρέσει τόσο πολύ, μπορεί. Αν όχι, δεν είναι. Harry Potter, κάτσε το ανοίγω. Δεν μπορώ. Λάνε. 1 Οκτωβρίου η Αντωνία κάνει ένα story στο Instagram. Καλό μήνα, παιδιά. Αν θέλει κάποιος να μου πάρει ένα δώρο, μπορεί να μου πάρει αυτό. Κατερίνα, 1 Οκτωβρίου. Screenshot. Έλα ρε. Και 2 μήνες μετά το δώρο έγινε πραγματικότητα. Θες να το δείξεις στο κοινό, η Αντωνία. Έλα ρε, μόνη της. Εγώ μιλάω, λέω τα δικά μου. Παιδιά, είναι Hedwig. This is so nice, oh my god. Καθερίνα, πώς γίνεται να μου έχεις πάρει μία παλέτα Friends και ένα Pandora Hedwig και να μην είναι το δώρο? Δεν ξέρω, κάτι άλλο υπολόγιζα για το δώρο, ρε παιδί μου. Με βάση την τιμή του κυρίως, με βάση τώρα την αξία της συναισθηματική, μπορεί πιο πολύ να σου αρέσουν αυτά. Να σε βάλω. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ ήθελα ένα κρεμαστό γιατί μου αρέσει να είναι μισά-μισά κρεμαστά και τέτοια. Και είχα 2 που δεν είναι κρεμαστά, οπότε τώρα. Έλα, ρε, να μην Hedwig, είναι τέλειο! Αχ, εντάξει, έχω το πιο ωραίο Pandora. Έχω όλα. Έχω Hedwig, έχω σπιτάκι, έχω κάμερα. Έχω κάλτσα, έχω τον κόσμο. Άντε, γεια. Λατρεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάτι άλλο που είναι το δώρο. Θα σου το δώσω αν είναι τελευταίο. Εντάξει. Θα σου δώσω τώρα αυτό. Που νομίζω είπες κατάλαβες τι είναι. Ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι σε ασαΐ όπως πέρσι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Τι είναι. Θέλω να ανοίξω τα δώρα μου. Είμαι σε φάση τελείωνε να κάνουμε και το άλλο βίντεο. Περίμενε. Θέλω να πω
απολαύσεις τα δικά σου δώρα, γιατί τα δικά μου δεν είναι τόσο καλά. Είναι καφές γαλλικός, Christmas edition. Άντε γεια. Μπορείς να το μυρίσεις από εδώ. Α, από πού? Έχει τρυπούλα και το κάνεις έτσι και σου έρχεται. Nice. Εν τω μεταξύ, την τελευταία φορά που πήρα καφέ και ήθελα να το ψάξω λίγο, ήμουν ανάμεσα σε καφέ Coffee Island και ένα ακόμα και πήρα το άλλο. Οπότε τώρα έχω και αυτό που με είχε βάλει στο δίλημα. Ευχαριστώ. Εγώ αυτό το επέλεξα επειδή είναι χριστουγεννιάτικο, Jingle Blend λέγεται. Και επίσης, το δώρο ήθελα να είναι μια καφετιέρα. Γιατί της Αντωνίας μου έλεγε ότι είναι πιο παλιά η δικιά της, θέλει να πάρει καινούρια. Εν τέλει, το πήραν δώρο η δική της. Καλά που μιλήσαμε. Μιλήσαμε την ώρα που το πήρα και η Κατερίνα το είχε ανοιχτό στον υπολογιστή. Ναι, ήμουν έτοιμη να το παραγγείλω. Και μιλήσαμε για άλλο λόγο σχετικό με τα δώρα, ας πούμε, αλλά δεν είπαμε. Και κάτι μου λέει μέσα σε όλα να πήρε και μια καφετιέρα κλπ. Καλά που μου το είπε. Εντάξει, οπότε το δώρο χάλασε, αλλά πήρα κάτι σχετικό για να σου είναι χρήσιμο, ρε παιδί μου. Καφές για την καφετιέρα. Είναι ειδικά κομμένος για καφετιέρα φίλτρου. Πάντως, με τη νέα χρονιά θα πίνω τον καφέ στη νέα μου καφετιέρα, οπότε θα είναι όλο το χριστουγεννιάτικο. Όχι, δεν μπορείς από τώρα. Εννοείται. Α, ναι, αλλά εννοώ ότι δεν την πήρε στην καφετιέρα. Όχι. Κάτω από δέντρο, σήμερα το τύλιξε κιόλα η μαμά μου. Ήρθε η ώρα να λάβει το πιο μικρό δώρο που έχει λάβει ποτέ. Περίμενε, περίμενε. Ο φιόγκο παίζει να είναι πιο μεγάλο που το έχει λάβει. Είναι αυτό. Είναι μια τσίχλα. Τι είναι? Είναι κάτι γλυκούλι. Ήταν προσθήκη τη τελευταία στιγμή. Το είχα βασικά παραγγείλει και δεν το θυμόμουν, α πούμε. Αλήθεια. Δεν το υπολόγισα δηλαδή στα 8 δώρα που σου είπα. Αλλά είπα να το βάλω γιατί είναι γλυκούλι. Αχ, είναι μπρελοκάκι! Ναι, είναι διπλό μπρελοκάκι! Ήλα! Ναι, είναι Ήλα! Είναι best friend μπρελοκάκι! Ήλα! Ρε, wow! Κοιτάξτε! Είναι Lego! Και είναι μια καρδούλα! Και τη πας! Και πάρε! Εσύ παίρνεις τη δεξιά γιατί κάθεσαι από δεξιά! Ωραία! Και έχεις αυτό εδώ! Τα κλειδιά σου, μικρό και διακριτικό, και όταν βρίσκεσαι με την κολλητή, κάνεις ένα τσιν-τσιν. Μπορείτε να πάρετε και εσείς αυτό το δώρο στους φίλους σας. Ήταν πολύ οικονομικό, δηλαδή το πήρα απλά επειδή μου φάνηκε γλυκούλι. Τέλειο, ευχαριστώ! Και τελευταίο, θέλω να πιστεύω τελευταίο και καλύτερο. Θέλω επίσης να ακούσω τις μαντεψιές σου. Γιατί μου έχεις πει ότι υποψιάζεσαι κάποια πράγματα τι μπορεί να σου έχω πάρει. Οπότε θες να μου πεις τι μπορεί να είναι. Ξέχασες. Ξέχασα! Τη έλεγα, ξέρω τι μου πήρε. Ξέρω τι μου πήρε. Ναι, και τη έλεγα, όντως ξέρεις τι σου πήρα. Είμαι σίγουρη ότι ξέρεις. Μπορεί και να μην ξέρεις όμως. Όχι, 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 ξέρει, παιδιά. Πες το, δεν θα αντιδράσω. Λοιπόν, θα το πεις. Και δεν θα αντιδράσω. Δεν θα αντιδράσω και θα ανοίξει το δώρο μόνο. Και δεν θα σε κοιτάω. Καταρχάς, έχω πει ότι το θέλω. Α, δεν ξέρω. Α, γιατί αυτό που σκεφτόμουν, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το θέλω. Όχι, δεν ξέρω. Να μην είναι. Δεν πειράζει. Καλύτερα να μην είναι. Για να μην το έχω βρει. Πιστεύω ότι είναι τέτοιο για μακαρόνια. Μηχάνημα που φτιάχνει φρέσκα ζυμαρικά. Αυτό πίστευα ότι μου πήρε. Αλλά τώρα δεν μου φαίνεται σε αυτή τη συσκευασία ότι χωράει. Δεν είναι. Καλό, αλλά. Τόσο καιρό τη έλεγα, ξέρω τι μου πει. Ναι, είναι πολύ καλό. Το χρόνο. Ωραία, άνοιξε το τώρα. Ελπίζω να σου αρέσει και αυτό. Τώρα έχουν ανέβει expectations. Όχι, τώρα. Expectations, εγώ στα αγγλικά. Παιδιά, θέλω ένα μπράβο στην Κατερίνα για τον τρόπο που τήληξε τα δώρα. Γιατί αν δείτε πώ θα τήληξα εγώ, είναι αστείο. Τι είναι. Ή τώρα κλαίω. Έλα ρε. Ει, το μάνα μην κλαίς ρε. Έλα ρε. Και δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω τώρα γιατί κλαίω. Παιδιά είναι μικρόφωνο. Κοίτα, είναι το πως κλαίει ένα μικρόφωνο. Τέλεια, πολύ καλά. Εντάξει, είναι καλύτερο δώρο που την μακάρονο μου μηχανή. Ναι, γενικά ήθελα καιρό ένα καινούριο καλό μικρόφωνο. Γιατί σκέφτομαι να κάνω κάποια πράγματα αυτού που θέλω να κάνω. Μη το. Ναι. Ωραία, ναι. Πρέπει, περίμενε. Είναι απαραίτητο συστατικό λοιπόν αυτού που θέλω να κάνω. Δεν το περίμενα, αλήθεια, καθόλου. Δεν θα πηγαίνει ποτέ το μυαλό. Αχ, και εγώ λέω να δεις, το έχει καταλάβει. Καλή, γεια σου. Ένα, δύο, ένα, δύο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τα τρία πράγματα θέλω να σου πω. Πρώτον, το περίμενα πολύ μεγαλύτερο. Δεν ξέρω γιατί είδα αυτό εδώ πέρα το μικρούλι. Παρόλα αυτά, επειδή τα κοίταξα λίγο κτλ., είδα ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι και από μια πολύ καλή μάρκα γενικά. Είναι και gaming μάρκα. Και λέει streamer certified, οπότε γενικά για πολύ καλό ήχο το προτιμούν. Με τις ελάχιστες γνώσεις έως καθόλου που έχω σε αυτόν τον τομέα. Και έχω επίσης το χαρτί σε περίπτωση που θέλεις να το αλλάξεις. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, είπα να πάρω κάτι. Δεν θέλω να το αλλάξω. Άμα θα σε βολέψει τόσο. Αλλά είπα, ρε παιδί μου, ότι θα δώσω ένα ποσό από το όλο budget που είπαμε, ώστε να είναι για κάτι καλό, ρε παιδί μου, που όντως χρειάζεσαι. Ωραία,
είναι όντως το δώρο για φέτος. Είναι τέλειο, εντάξει. Εγώ σου είπα, θα σου πάρω ωραία δώρα και σου είπα στο βίντεο που έκανες με τα δώρα ότι μπορεί φέτος να έχεις το καλύτερο δώρο που θα σου έχουν πάρει. Όλα τα δώρα τα εκτιμάμε, όλα τα αγαπάμε. Όποιος και αν μας το έχει δώσει και όποιο και αν είναι το κόστος του. Γιατί μετράει τζίμις. Έχω και τη χέρι του, Βικτόρια, και έχω και τον άλλο και τη χέρι του. Αυτά, ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όλα τέλεια. Πατρικά, ευχαριστώ. Ωραία, και τώρα να έρθει το 2022 για να κάνουμε και την επόμενη ανταλλαγή. Μήπως θες να ανοίξεις και εσύ τα δικά σου δώρα. Θέλω, οπότε να κλείσουμε αυτό εδώ το βίντεο. Μήπως... να τους πούμε να δούνε το άλλο το βίντεο, αν δεν το είδανε. Αυτό δηλαδή, τώρα αν δεν το έχετε δει, με το που κλείσουμε, θα μπείτε στο βίντεο της Κατερίνας κατευθείαν έτσι. Τσουπ, να δείτε και τα δικά τους δώρα. Γεια! Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πως κάνω βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό vlog μας και που είστε εδώ κάθε μέρα. Κατερίνα, εντάξει, τι να πω. Ήτανε όλα αυτή. Ευχαριστώ. Τίποτα. Και αυτά. Εμείς θα το πούμε αύριο. Bye!